Το αδιαχώρητο επικράτησε σήμερα σε πολλά καταστήματα τοσερών, τα οποία επηρεασμένα από την αμερικανική παράδοση των Black Fridays, κοινώς Μαύρης Παρασκευής, άνοιξαν από νωρίς τις πόρτες τους με μεγάλες εκπτώσεις. Όχι ακριβώς τι ήθελα να δω. Πώς είναι οι τιμές, γιατί πρώτη φορά εφαρμόζεται αυτό? Δεν γνωρίζω, πήγα συγκεκριμένα για κάποιο παιχνίδι, δεν έχει εξαντληθεί και τελείωσε. Πώς το σχολιάζετε τώρα αυτή έτσι, μια μόδα από το εξωτερικό έρχεται στην Ελλάδα με πτώση αρκετό? Ό,τι βλέπουμε έξω προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Να ρίξουμε μια ματιά. Πώς είναι οι τιμές μέσα? Να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη. Δεν είναι αυτό που περίμενα, ναι. Black Friday και στην Ελλάδα, έτσι. Δεν ήρθε ακόμα, πιστεύω. Να πω. Εντάξει, καλές τιμές, αλλά εντάξει, χαμός. Για τη μόδα αυτή τώρα, Black Friday και στην Ελλάδα, πώς το σχολιάζετε? Εντάξει, αδιάφορο. Δεν. Ούτε κρυώτε ζέστη. Πόσο περίπου πληρώσατε, δηλαδή, περιμένατε περισσότερο, λιγότερο? Όχι, καλά, εντάξει, καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές. Το ποσοστό έκπτωσης? Κάπου στους 40 με 50. Οι περισσότεροι πολίτες αποφάσισαν να κάνουν τις αγορές τους σε λέω Χριστουγέννων ώστε να προμηθευτούν παιχνίδια αλλά και διάφορα προϊόντα τεχνολογίας για τα παιδιά τους αλλά και τους ίδιους. Οι απόψεις ωστόσο δίστανται. Μερικοί δηλώνουν χαρούμενοι με τις εκπτώσεις, ενώ άλλοι θεωρούν πως η υιοθέτηση του εθήμου είναι μακριά από τα δεδομένα της Αμερικής. Έχουν λέει στα καλά πράγματα με τηλεοράσεις και αυτά, έχουν μόνο, είχαν λέει από 10 κομμάτια, από 15, τα οποία τελείωσαν. Λέει και τώρα πάμε στη μέση 600-800. Πόσο είναι, όπως η παλιά. Ήταν λέει 50-55%. Αλλά τώρα αυτές που ήταν, τώρα τελειώσαν. Τι ήρθατε εσείς να πάρετε? Μια τηλεόραση ήθελα έτσι με 30-34. Αλλά δεν έχει. Χαμός, παιδιά, χαμός. Εγώ ήρθα το πρωί, περνούσα από εδώ και είδα 600 άτομα στο ταμείο. Και λέω κάτι καλό γίνεται. Μπήκα μέσα, πήρα τα παιχνίδια για τα Χριστούγεννα, τα δώρα των παιδιών. Πολύ ωραία. Προσφορές ναι. Πόσο ήταν? Στα παιχνίδια έχουν 30% έκπτωση. Συμφέρει. Συμφέρει. Γιατί αν είναι να πάρεις μαζεμένα παιχνίδια, συμφέρει. Στα gadgets έχει πολύ ωραίες εκπτώσεις. Έχει κάποιες προσφορές tablet και κινητά. Πολύ ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε από τις 7 η ώρα εδώ. Που έχουμε ανοίξει το μαγαζί, ήμασταν εμείς μέσα για να προετοιμαστούμε για το τι θα ακολουθήσει. Αυτό που ακολούθησε πρακτικά ήταν το αδιαχώρητο. Δηλαδή από τις 8 παρατέταρτο που ανοίξαμε τις πόρτες του μαγαζιού, τα παιδιά εδώ, οι σεκιουριτάδες μας προσπαθούσαν να κρατήσουν τον κόσμο με καλό αποτέλεσμα, απλά είχε τόσο πολύ κόσμο που... Εντάξει, δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τόσο πολύ κόσμο ταυτόχρονα. Πέρασαν εκατοντάδες έρευνα, δηλαδή. Ναι. Ναι, μπορεί να φτάσουμε και το 1000 σήμερα να αγγίξαμε σε αποδείξεις. Δηλαδή, πιστεύαμε ότι δεν θα είχε τόσο απήχηση στον κόσμο, αλλά έγινε το αδιαχώρητο. Τα ποσοστά εκπτώσεων πόσο ήταν σήμερα? Τα ποσοστά ξεκινούσαν από 25-30% και έφταναν 50% και σε κάποια προϊόντα ίσως και 60%. Μιλάμε για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων, δηλαδή είτε υπολογιστές, είτε κινητά, είτε τηλεοράσεις. Είχε αρκετές προσφορές που είχαν γίνει και ο κόσμος τις εξάντλησε, ας πούμε, τις προσφορές στο πρώτο μισάωρο. Αρνητική ήταν και η τοποθέτηση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, Γιάννη Μπαλίτη, ο οποίος θεωρεί πως οι μόνοι που κερδίζουν από αυτό το κύμα εκπτώσεων είναι οι πολυεθνικές και όχι η τοπική αγορά. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι τέτοιος όρος Μαύρη Παρασκευή, Κόκκινο Σάββατο κτλ. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο τίποτα. Είναι καθαρά μια Αμερικανιά, να το πω έτσι, μια Αμερικανιά η οποία δεν έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα. Από τα επίσημα όργανα μας, από το πρωί που επικοινωνώ και με την ΕΣΕ και με την Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει κάποια θεσμοθέτηση ενός καινούριου εκπτωτικού προϊόντος, ας το πούμε έτσι. Οι εκπτώσεις τελειώσανε, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου τελειώσανε στις 10 Νοεμβρίου, πριν από 12-13 μέρες περίπου. Και η επόμενη εκπτωτική περίοδος θεσμοθετημένη είναι στα μέσα Γενάρη. Είναι περίπου από 15 Γενάρη περίπου, οπότε πέφτει Δευτέρα, μέχρι 28 Φλεβάρι. Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος άλλη δεν έχει θεσμοθετηθεί από καμιά αρχή. Άρα λοιπόν το φαινόμενο αυτό που είδαμε στα πανελλαδικά μέσα είναι κάτι που δεν υφίσταται θεσμοθετημένα. Δεν υπάρχει περίοδος ενδιάμεση εκπτώσεων ή οτιδήποτε άλλο.